θα τα αυξήσει με την έννοια ότι θα είναι πιο συγκεκριμένη με συγκεκριμένα χτυπήματα. Είδαμε τώρα το κομβόι από ρωσικά πυρά και όλο αυτό που μας περιέγραψε η Μαρία Ζαχαράκη. Νομίζω ότι καταρχάς δεν γνωρίζω, δεν έχω πληροφορίες. Δεν μπορούμε νομίζω να αξιολογήσουμε το κατά πόσον αυτό το χτύπημα αποτελεί ένα αντίπεινο. Είναι σχεδιασμένο για να είναι αντίπεινο. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι κατά κύριο λόγο, όπως ορθά αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ, θα στα αντίπεινα θα είναι οικονομικής φύσεως. Και θα είναι εκεί ακριβώς που η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στη σχέση της με την Τουρκία. Τα στρατιωτικά αντίπεινα έχω την αίσθηση ότι θα αποφευθούν τουλάχιστον στο βαθμό που αυτά θα ήταν δυνατό να προκαλέσουν ενεργοποίηση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Δηλαδή να εισαγάγουν τους σύμμαχους της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ στην κρίση αυτής της σχέσης μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Μάλλον η Ρωσία θα θελήσει να το αποφύγει αυτό. Αν και έχω την αίσθηση ότι σύμφωνα με ένα σενάριο, εάν η Ρωσία είναι βέβαιη ότι το ΝΑΤΟ δεν θα αντιδράσει, ίσως να μπει στον πειρασμό να κάνει ένα περιορισμένο στρατιωτικό ανταποδοτικό χτύπημα, όχι σε τουρκικό έδαφος, ίσως σε συριακό έδαφος, με απότερο στόχο να εκθέσει το ΝΑΤΟ και την πραγματική δυνατότητα του ΝΑΤΟ να προστατεύσει τα κράτη-μέλη του, με αποδέχεται αυτού του μηνύματος όχι την Τουρκία, αλλά τις χώρες της Βαλτικής. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πίσω από την πτώση του ρωσικού μαχητικού, τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν? Γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι μπορεί να ήταν και με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτείων αυτή η κίνηση. Εάν αυτό συμβαίνει, τότε έχω την αίσθηση ότι έρχεται ενάντια και στην ιστορία και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και μελετούμε τις διεθνείς σχέσεις. Εγώ έχω την εντύπωση ότι περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ήθελαν οι ίδιες να συρθούν σε μια στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία για χάρη της Τουρκίας ή για χάρη της Συρίας και του καθεστώτος Άσαντ. Και για μένα το πιο πιθανό είναι να προσπαθούν να συγκρατήσουν την Τουρκία, να τη συμμαζέψουν. Όπως είχε γίνει το 1956 με την κρίση του Σουέζ. Τώρα, γιατί έστειλαν τους S-400, αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι και μία ένδειξη ότι η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τα στρατεύματα της που μάχονται στο Συριακό έδαφος. Είναι αντιαεροπορική πύραυλη μεγάλου βεληνικού που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τόσο βλήματα όσο και πολεμικά αεροσκάφη αντίπαλων στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά είναι και μία πρακτική ασπίδα προστασίας των ρωσικών στρατευμάτων για να μην δεχτεί ξανά το πλήγμα που δέχτηκε το γόητρο της Ρωσίας με την κατάρριψη αυτού του στρατιωτικού αεροσκάφους. Ευχαριστώ, κύριε Κοντέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.